νυχτερινή πτήση. Νύχτωσε στο αγρόκτημα του Κυρσπύρου. Αλλά ο Λάκη το ποντικάκι και ο Ράκη, ο αδερφός του, δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα. «Έλα, έλα αδερφούλη μου, ώρα να πάμε να μαζέψουμε τα καλαμπόκια που πάτησαν οι κότες». Ο Ράκη διστάζει. Δεν του αρέσει και πολύ να βγαίνει έξω τη νύχτα. Αλλά ο Λάκη συνεχίζει να του μιλάει για τους μικρούς κίτρινους τραγανούς σπόρους. Και τελικά αποφασίζει να πάει μαζί του. Ο Λάκη ξετρυπώνει εύκολα ξεχασμένους σπόρους καλαμποκιού μέσα από τα άχυρα. Ο Ράκη παραφυλάει για να ειδοποιήσει τον αδερφό του σε περίπτωση κινδύνου. Κάποια στιγμή βλέπει κάτι παράξενες σκιές στον ουρανό. «Λάκη, κοίτα, κάτι μαύρα πουλιά πετούν από πάνω μας». «Τι, μαύρα πουλιά, τέτοια ώρα? Αποκλείεται να είναι χελιδόνια, ούτε κοράκια. Δεν αναγνωρίζω τα φτερά τους. Έλα, 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 έλα Ράκη, ας τα ακολουθήσουμε». Πηγαίνουν προς τον Αχυρώνα. Ο Ράκη ακολουθεί τον αδερφό του, τρέμοντας σαν το φύλλο. Κοίτα, κοίτα Λάκη, αυτά τα πουλιά κοιμούνται με το κεφάλι προς τα κάτω», λέει παρεξενεημένος ο Ράκη. «Ει, δεν είμαστε πουλιά», απαντάει ξαφνικά ένα από τα παράξενα πλάσματα. «Μοιάζουμε σαν ποντίκια με φτερά, αλλά είμαστε νυχτερίδες». «Ω, δηλαδή είστε ξαδέρφες μας?», ρωτάει ο Λάκη, χαρούμενος που βρήκε καινούριους φίλους για να παίζει. «Ναι, αλλά εμείς είμαστε ζώα της νύχτας. Εμείς κοιμόμαστε όλη την ημέρα και τη νύχτα κυνηγάμε έντομα για να φάμε», συνεχίζει η νυχτερίδα. «Τι τυχερή που είσαι και μπορείς να πετάς», λέει ο Λάκη, εντυπωσιασμένος από τα μεγάλα φτερά της νυχτερίδας. Ο Λάκη και ο Ράκη γυρίζουν στη φωλιά τους και τρέχουν αμέσως στη μαμά τους. «Μαμά, μαμά, θέλω κι εγώ να πετάω σαν τις ξαδέρφες μου τις νυχτερίδες», χοροπηδάει ο Λάκη με μια κάπα δεμένη γύρω από το λαιμό του. «Καλά, μέχρι να αποκτήσεις εσύ φτερά, πέτα κάτω από τις κουβέρτες σου. Είναι αργά», λέει η μαμά του. Ο Λάκη κοιμάται και ονειρεύεται πως έχει μεγάλα φτερά και πετάει πάνω από το αγρόκτημα. Το πρωί ξυπνάει και κρεμνιέται ανάποδα σε ένα κλαδί. «Μα τι κάνει, τι κάνει αυτός?», ρωτάει η Σούλα, η μελισσοφάγος. «Νομίζει πως είναι νυχτερίδα», εξηγεί ο Ράκη. «Είναι τρελός, καλά αυτός θα πέσει κάτω», φωνάζει η Σούλα. Ο Λάκη γλιστράει από το κλαδί πριν καλά καλά η Σούλα προλάβει να τελειώσει τα λόγια της. Είναι τυχερός όμως, γιατί προσγειώνεται πάνω στη μαλακή πλάτη της Τίνας της Προβατίνας. «Είδες», φωνάζει η Σούλα, «δεν είσαι γεννημένος για να πετάς. Ευτυχώς που περνούσε η Τίνα και δεν έσπασες κανένα κόκαλο». Ο Λάκη όμως δεν πάβει να σκέφτεται πώς θα πετάξει. Μόλις νυχτώνει, σκαρφαλώνει με τον αδερφό του στην κορυφή μιας τιμονιάς από άχυρα. «Ει, ξαδερφούλες, θέλουμε να πετάξουμε μαζί σας. Μας παίρνετε στην πλάτη σας», φωνάζει στις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες πλησιάζουν και κάνουν πραγματικότητα το όνειρο του Λάκη. Τον ανεβάζουν μαζί με τον αδερφούλη του στην πλάτη τους. «Κρατηθείτε καλά», φωνάζουν. «Θα πετάξουμε ψηλά». «Ζήτω, είναι φανταστικά», συμφωνείς Ράκη, φωνάζει ο Λάκη. Ναι, απαντάει ο Ράκη, που κρατιέται πολύ σφιχτά από το λαιμό της νυχτερίδας. Μετά από μερικά φτερουγίσματα, ο Ράκη ηρεμεί και χαλαρώνει το σφίξιμο. Σε λίγο πετάνε πάνω από μία λιμνούλα. «Τι όμορφα που είναι να πετάς! Τι όμορφα που είναι να τα βλέπεις όλα από ψηλά! Καλησπέρα κύριε Βάτραχε! Κουκου, κυρία Λιβελούλα! Κοιτάξτε, πετάμε, πετάμε!», φωνάζουν χαρούμενα τα δύο αδέρφια στους κατοίκους της λίμνης. Κάποτε το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. «Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε στο έδαφος, γι' αυτό θα περάσουμε πάνω από το κάρο με τα άχυρα και εσείς θα πηδήξετε, εντάξει?» «Σύμφωνοι», απαντούν εκείνα. «Έτοιμοι, πάμε!» Ο Λάκη τεινάζεται στο κενό και πουφ! Προσγειώνεται ξεκαρδισμένος στα γέλια πάνω στο κάρο με το άχυρο. «Α, τι αστείο που ήταν!» φωνάζει τώρα με τη σειρά του ο Ράκη. «Οπ,
Προσγειώνεται τέλεια κι αυτός. Ευχαριστούμε για τον περίπατο. Περάσαμε τέλεια. Ο Λάκη και ο Ράκη σκεπάζονται με το ζεστό που πουλένει τους πάπλωμα και διηγούνται την περιπέτειά τους στη μαμά Ποντικίνα. Το ξέρεις, Λάκη, πως και η μαμά μας είχε πετάξει με τις νυχτερίδες όταν ήταν μικρούλα. Ακόμα το θυμάται. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ, ψιθυρίζει ο Ράκη. Πιστεύεις πως μπορούμε να το ξανακάνουμε? Και βέβαια. Οι ξαδερφούλες μου είπαν πως οι αεροποντικογραμμές τους θα έχουν τη χαρά να μας δεχτούν και πάλι στις επόμενες πτήσεις τους. Τότε λοιπόν, καλό βράδυ. Και αύριο ξαναπετάμε.